Σήμερα είναι μια μέρα που θα κάνουμε ένα workshop. Δεν θα πούμε τίποτα καινούριο, θα δείξουμε όλα αυτά που έχουμε μάθει μέσα στο εξάμηνο, εφαρμοσμένα στην πράξη. Πριν ξεκινήσουμε, δύο πράγματα να σας πω. Πρώτον, θα παρατηρήσετε ότι δεν έχουμε διορθώσει καμία εργασία. Ο λόγος είναι γιατί είναι πάρα πολλές και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό, συγγνώμη γι' αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι την Παρασκευή που θα είναι η παρουσιάση των τελικών εργασιών σας. Μπορείτε να προσκαλέσετε όποιον θέλετε. Υπάρχει και ένα Facebook event. Μπορείτε να κάνετε invites. Ελπίζουμε να έχει αρκετό κόσμο. Γιατί πραγματικά κάποιες από τις εργασίες που θα δείξουν οι συνάδελφοί μας είναι πάρα πολύ αξιόλογες. Και νομίζω ότι θα εξελιχθούν και σε υπηρεσίες αργότερα ίσως που θα τρέχουν έτσι και άσχετα από σεβού. Ωραία. Δεν ξέρω ποιοι είστε εδώ που δεν είσαστε την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκινήσει και είχαμε φτιάξει το σχήμα της βάσης δεδομένων από το workshop που θα κάνουμε σήμερα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σαν το Flickr, διαμοιρασμού φωτογραφιών, με τη δυνατότητα χρηστών και φίλων και σχόλια στις φωτογραφίες. Ας δείξουμε λίγο το σχήμα της βάσης μια φορά. Ωραία, το σχήμα της βάσης μας είναι φτιαγμένο για να μπορεί να αποθηκεύει φωτογραφίες, χρήστες, φιλίες, σχόλια. Τι είναι αυτά τη βάση, έτσι. Δεν κάνει το zoom. Βλέπουμε, πίσω. Ωραία. Εντάξει, εδώ είναι η πίνακα στο σχήμα μας τέλος πάντων, το οποίο έχουμε κάνει export από PHP Miami. Βλέπουμε το κίνημα πάνω πάνω να δούμε όλα αναλυτικά. Ωραία, εντάξει, έχουμε ένα πίνακα με σχόλια, ο οποίος έχει ένα ID για το σχόλιο, το κείμενο, το user ID, το πότε φτιάχτηκε και το photo ID, τη φωτογραφία που αφορά. Έχουμε ένα πίνακα με τις φιλίες που έχει ουσιαστικά μόνο δύο παιδεία, το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί εκτός από την προηγούμενη φορά, που δείχνει από ποιος ακολουθεί ποιον, δεν είναι αμοιβές οι φιλίες, είναι από τη μία προς την άλλη μεριά. Και έχουμε τις φωτογραφίες που έχουμε ένα ID, ένα name, ένα password, όχι πλάτη, ένα ID, ένα title, ένα user ID και την ημερομηνία που φτιάχνει. Ωραία. Και το users που έχει το ID, το name, το password, email, first name, last name. Ωραία. Αυτό το είχαμε φτιάξει μαζί την προηγούμενη φορά. Συμπληρώσαμε εμείς κάποια κώδικα ώστε να το προχωρήσουμε για να το προλάβουμε να τελειώσουμε σήμερα. Ας δούμε λίγο τι κάνει, πώς θα τρέξει στην εφαρμογή. Ωραία. Έχει φτιάξει account. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό interface. Μας επιτρέπει να κάνουμε login. Ωραία. Και αφού έχει κάνει κάποιος login, μπορεί να δει κανείς τι ανέβασαν οι φίλοι του, που είναι το πάνω μέρος, και από κάτω τι ανέβασαν όλοι. Που είναι μια λίστα με φωτογραφίες, προς το παρόν έχουμε μόνο μία. Και έχουμε και τη δυνατότητα να ανεβάσουμε μια φωτογραφία από εκεί. Να ανεβάσουμε κάτι. Δεν έχεις τα permissions. Αυτό θα λέει. Ωραία, οπότε μπορούμε να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Και επίσης έχουμε και μια φόρμα για register, όπως το δείξεις. Εντάξει, βλέπει και το logout. Και μπορούμε να φτιάξουμε και ένα λογαριασμό. Φτιάξαμε για μένα. Ωραία, αυτά τα έχετε ξαναδεί σε κώδικα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ας τα δούμε και λιγάκι. Ωραία, κάνω τον λογαριασμό, με κάνει αυτόματο login και βλέπω τις φωτογραφίες όλων, αλλά στους φίλους μου δεν βλέπω κάτι. Ωραία,
Εντάξει, δεν είναι το κόβο γι' αυτό, σύντομα. Είναι σε MVC. Εντάξει, έχουμε την εξή δομή. Έχουμε ένα index το οποίο διαβάζει την GET με τα VTP. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Και αντίστοιχα κάνει include τον controller που επέρασε μέσω της μεταβλητής P. Οπότε μέσα στο index μπορούμε να έχουμε include το header και να μην το κάνουμε κάθε φορά. Δεν σου δείξω λίγο και στα δύο αλλιώς πώς δουλεύει αυτό. Έχεις το zoom it. Ωραία, εδώ πέρα είναι η κεντρική σελίδα, αλλά άμα πάω να κάνω, ας πούμε, πήγαινε να κάνεις logout και μετά register. Ωραία. Εδώ βλέπετε, ορίζεται το controller με αυτόν τον τρόπο. Ενώ κάνω create account, ορίζεται με αυτόν τον τρόπο και είμαι πάντα στο index.php. Το οποίο βολεύει, γιατί στο index μπορώ να έχω όλα τα includes που θέλω ή τους ελέγχους μου και όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς κάτι που θέλουμε να κάνουμε και που θα πρέπει να κάνετε είναι να επιβεβαιώσετε ότι το P ανήκει σε ένα σύνολο από έγκυρες σελίδες για να μην μπορεί κανείς να κάνει include ό,τι θέλει. Ωραία. Εντάξει, ας δούμε λίγο κάποιες από τις βιβλιοθήκες. Το backend είναι στο Leaves. Τα models είναι αυτά ουσιαστικά. Έχουμε το PB που είναι η συναντήση της βάσης δεδομένων μας. Το οποίο έχει τη συνάντηση DB, η οποία είπαμε παίρνει, είναι η prepared query που είχαμε δείξει στο μάθημα της ασφάλειας. Παίρνει ένα SQL ερώτημα και κάποια πεδία. Κάνει ένα slash και τα βάζει στη θέση του ερωτηματικού. Και η DB array πιο κάτω εκτελεί τη DB και κάνει face array σε όλα τα αποτελέσματα για να μην χρειάζεται να το κάνουμε μόνοι μας. Και επιστρέφει ένα πίνακα. Ενώ κάτω βλέπετε τι γίνεται η σύνδεση. Ωραία. Ας δούμε και λίγο τις βιβλιοθήκες. Ας δούμε την user που είναι ολοκληρωμένη. Εντάξει, η user έχει μια συνάντηση authorized, παίρνει ένα username με ένα password, εκτελεί ένα ερώτημα, βλέπετε χρησιμοποιώντας το προετοιμασμένο αυτό ερώτημα. Στη θέση του ερωτηματικού του πρώτου βάζει το όνομα, στη θέση του ερωτηματικού του δεύτερου βάζει το password. Και αντίστοιχα η επιστρέφει force, επιστρέφει τα στοιχεία του χρήστη. Και εδώ έχουμε τη συνάντηση create, η οποία δημιουργεί ένα λογαριασμό, πάλι με define στο κωδικό μας. Το οποίο το εφαρμόζω σε επίπεδο SQL με τη συνάντηση MD5. Ποιος είναι user update, μπορώ να ενημερώσω το email, το όνομα κλπ. Εντάξει, ενώ στην βιβλιοθήκη της φωτογραφίας έχω μια συνάντηση για να ανεβάζω μια φωτογραφία και για να βλέπω τη λίστα των φωτογραφιών. Εντάξει, η συνάντηση create είναι αρκετά τυπική. Παίρνει τον τίτλο της φωτογραφίας που είναι ουσιαστικά το όνομα του αρχείου στον υπολογιστή του χρήστη. Το αρχείο που είναι αποθηκευμένο το προσωρινά αυτό που ανέβασε ο χρήστης και το user ID αυτού που το ανεβάζει. Όχι, ας το πούμε. Εντάξει, ας το πούμε. Ωραία. Και κάνει το που έχω project file που μεταφέρει από το προσωρινό αρχείο μέσα στο φάκελο photos. Με βάση, και αποθηκεύει το αρχείο με βάση το ID και όχι με βάση αυτό που μας δίνει ο χρήστης ώστε να μην είναι εκτελέσιμο. Και επίσης έχω και στους controllers μου έχω ένα αρχείο το οποίο διαβάζει και κάνει το download. Πώς θα το δείξεις. Στους controllers έχω το get photo, το οποίο αυτό που κάνει παίρνει ένα ID και επιστρέφει τα περιεχόμενα της φωτογραφίας σε JPEG. Α, αυτό που παίρνει στην αρχή. Α, όχι. Εντάξει. Αυτό επιστρέφει τα περιεχόμενα της φωτογραφίας. Θα τα έχετε ξαναδεί όσοι έχετε φτιάξει το uploader ότι χρειάζεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Ας δούμε και λίγο στο κώδικα, τον HTML παράγεται. Στη λίστα των φωτογραφίων. Λίστα των φωτογραφίων θα έλεγα. Κάνε λίγο εκεί. Όχι. Κάνε λίγο πίσω. Ωραία. Εδώ κάνε λίγο πίσω. Βλέπετε ότι το source των φωτογραφίων είναι ένα PHP αρχείο, το οποίο είναι στο index.php πάλι. Του περνάω με τι παράμετρο get, το controller που θα πάει να διαβάσει αυτό που θέλει και του δίνω και το αντίθετο φωτογραφία σε 1-2-3 αντίστοιχα. Εντάξει. Ας δούμε και συνοπτικά πώς παράγει αυτή η λίστα στο view το αντίστοιχο. Έχουμε το photo stream, το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει με το link photos που είναι πίνακα. Αν δεν έχει στοιχεία, μας εμφανίζει γιατί δεν έχει. Αλλιώς μας εμφανίζει μια λίστα όπου περνάει από όλες τις φωτογραφίες και τυπώνει αντίστοιχα το photo ID και το username που χρειάζεται και με ένα width κάνει το resize σε επίπεδο HTML. Ωραία. Ερωτήσεις σχετικά με αυτό πριν προχωρήσουμε να φτιάξουμε κάποια ακόμα πράγματα.
Ναι. Αυτό όταν θα μας περιορίσει, θα να ανεβάσουμε μόνο τζεμπεριακή, έτσι. Ναι, σωστά. Αν θέλαμε να ανεβάσουμε οτιδήποτε φωτογραφία, θα πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο ανάλογα με τον τύπο να βάζει το σωστό από το κατάλληλο χέρι. Είτε JPEG είτε PNG είτε GIF. Αυτό. Ωραία. Εντάξει, λέγαμε τώρα αυτό το σύστημα δεν έχει τρόπο να προσθέτει φίλου προ το παρόν. Λέγαμε να το φτιάξουμε αυτό. Ο τρόπο με τον οποίο συμφωνούσαν εδώ να γίνονται αυτά τα πράγματα είναι βλέποντα τη λίστα με όλε τι φωτογραφίε. Να μπορεί κανείς να πατήσει σε μια φωτογραφία, να τη δει σε μεγάλο view, να μπορεί να προσθέσει σχόλια και από εκεί να μπορεί να πάει στο προφίλ αυτού που την έχει ανεβάσει. Οπότε καταρχάς θέλουμε να φτιάξουμε μια σελίδα όπου η φωτογραφία να φαίνεται σε μεγάλο. Οπότε για να το κάνουμε αυτό, έχει κάποιος μια ιδέα να προτείνει πώς θα γίνει. Η απέτηση είναι πατώντας κλικ σε αυτή τη φωτογραφία να πηγαίνει σε μια άλλη σελίδα η οποία θα την έχει σε μεγάλο και θα φαίνονται όλα τα σχόλια. Και θα υπάρχει και ένα link για το προφίλ του χρήστη που την ανέβασε. Τι θα πρέπει να κάνω, πώς θα πρέπει να ξεκινήσω για να φτιάξω κάτι τέτοιο. Να πηγαίνει πρώτα απ' όλα σε άλλη σελίδα που θα λέει Add as a friend ή να γίνεται φίλος με. Εγώ έλεγα πατώντας τη φωτογραφία να μπορώ να δω, να δω μια σελίδα που αφορά τη φωτογραφία συγκεκριμένα, γιατί θέλω να βάλω και σχόλια μετά. Ωραία, οπότε μπορούμε με get παράμετρο. Να βάλουμε το ID του χρήστη, ώστε να πάει στο home του χρήστη. Ωραία. Εντάξει, θα βάλουμε στο. Ας φτιάξουμε δύο links λοιπόν. Το ένα να είναι για τα ονόματα χρήστη και τα άλλα να είναι για τα ειδήσει τη φωτογραφία. No. Ναι. Βάλε τη φωτογραφία να είναι link. Και το υλικό μα χρήστη. Αλλά τώρα τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη θα την κάνω link για τη σελίδα τη φωτογραφία που είναι το πίσω του φώτο, ας πούμε. Και χρειάζομαι ένα ID. Ωραία. Ωραία, το ID το έχω. Είναι στο φωτό, στον πίνακα φώτο. Ωραία, ο πίνακα φώτο είναι αυτό που μα έχει επιστρέψει η κλίση στο αντίστοιχο backend. Έτσι, οπότε περιέχει όλα αυτά που χρειάζομαι. Photo ID λέγεται το. Photo ID. Ωραία, κάνω και εσύ. Σίγουρα. Ναι. Είσαι σε HTML. Μην κλείσεις ό,τι κάνει λοιπόν. Εκείνο το σημείο παράγουμε την HTML ιδιότητα έτσι, του HREF, η οποία περιέχει το photo ID που μας ενδιαφέρει, το έχουμε διαβάσει από τη βάση. Και. Ναι. Και δεν το έχει φτιάξει, θα το λήξω. Ωραία. Πρέπει να βάλει ένα μεγαλύτερο. Ωραία. Εντάξει, οπότε τώρα όλε οι φωτογραφίε πρέπει να είναι links πλέον και να οδηγούν στη σελίδα αυτή που δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Και να κλείνει. Αν το βάλετε να κλείνει. Το βάλαμε, ναι. Είναι links κανονικά, πατώντα. Πηγαίνουμε εδώ πέρα που μας λέει ότι δεν βρίσκει το αρχείο με το αντίστοιχο controller. Το EMP που βάλατε, τι ήταν? Ναι, αυτό είναι ένα HTML entity, όπως είχα πει και στο 5ο μάθημα που ήταν αυτά, που ουσιαστικά αν γράψω αυτό έχει ειδική σημασία στην HTML. Και πρέπει να το γράψω, αν θέλω να υπάρχει αυτό καθεαυτό, πρέπει να το γράψω έτσι. Αυτό γίνεται από την κατάσταση και αυτό εδώ. Αντίστοιχα, αυτό είπαμε ότι γίνεται από την κατάσταση με αυτό. Και αν θέλω να αλλάξω ειδικού χαρακτήρε κατά αυτού, θα του γράφω με αυτόν τον τρόπο. Άμα πα να κάνει βάλτε, με τον άλλο τρόπο θα δει ότι σου βάζει και αυτό λάθο. Ωραία, εντάξει. Α φτιάξουμε τώρα τη σελίδα που θα εμφανίζει τη μία φωτογραφία. Καταρχά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα controller με το όνομα φώτο, με το ίδιο που περνάμε στο πει εκεί πέρα. Ένα υπάρχει του controllers μα. Έχουν do login, do register, get photo, home, register. Ωραία. Σε αυτό το controller τώρα θα πρέπει να διαβάσω καταρχάς αυτό που μου περνάει ως παράμετρο ο χρήστης μέσω get, το οποίο θα είναι στο get ID. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πάνω.
πιο σκούρα χρώματα. Εμεί. Ναι. Λίγο πιο σκούρα χρώματα για την κάμπα. Ναι, μπορούμε να βάλουμε πιο σκούρα χρώματα. Στο. Πού είναι αυτό. Settings. Settings. Ωραία, έχει theme πάνω. Ωραία. Εντάξει, καλύτερα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, μετά θα διαβάσω το μέσο και το ID. Θα επιβεβαιώσω και όλο τι έχει οριστεί. Αν δεν έχει οριστεί, δεν θέλουμε να κάνει κάτι. Αν δεν έχει οριστεί, μπορούμε να πούμε να φύγει από τη σελίδα να πει να πω σε ένα βήμα ασφάλιμος, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει προσπαθήσει να κάνει κάτι περίεργο. Εντάξει, εκεί. Ωραία. Εντάξει, σε περίπτωση που έχει οριστεί, γνωρίζω με τα VPI ID και μπορώ πλέον να διαβάσω πληροφορίες για τη φωτογραφία που χρειάζομαι. Θα το κάνω μέσω της βιβλιοθήκης του backend που λέγεται Photo. Άρα θα χρειαστεί να την κάνω include. Τι σημαίνει το die. Το die σταματάει την εκτέλεση του προγράμματος. Θα μπορούσα να βάλω exit ή return. Ελλείψη είναι. Όχι, έτσι σκέφτομαι χωρίς το τελευταίο. Ωραία, σε αυτή τη βιβλιοθήκη εκεί πέρα που κάνω include έχω τις συναρτήσεις που αφορούν τις φωτογραφίες. Αλλά τη συνάρτηση η οποία επιστρέφει πληροφορίες για την. Γιατί μία φωτογραφία δεν την έχω φτιάξει. Είναι η get. Να. Ωραία, εγώ θέλω ουσιαστικά βλέπετε, να τη περνάω ένα photo ID ως παράμετρο και να μου επιστρέφει πληροφορίες για αυτή τη φωτογραφία. Το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη αυτού που την ανέβασε και τα σχόλια βασικά που έχει αυτή η φωτογραφία. Οπότε τι θα κάνω εδώ πέρα. Θα πρέπει να διαβάσω αυτές τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων. Ναι. Θα κάνουμε ένα SQL ερώτημα που θα κάνει select user name όπως το είχαμε γράψει και όπως είχα βάλει το φάλι του μεταπηδία της πληροφορίας της φωτογραφίας from users και photos. Ωραία, χρειαζόμαστε μία ένωση ανάμεσα στα users και photos, έτσι, για να ταιριάζουν το ID που πήραν τα users με το user ID που πήραν το φωτογραφείο. Name. Κάνουμε ένωση του πίνακα comments, του πίνακα photos. Ναι.
Βασικά, ξέρω, θα κάνουμε select από την πίνακα comments. Τα σχόλια που έχουν comments.photo.id ίσο με το photos.photo.id που έχω. Ωραία, ωραία. Λέει, συνάδελφος, θα κάνουμε ένα πίνακα, ένα select από το πίνακα photos. Έχει photo ID κατευθείαν. Το text πρέπει να το βάλεις ένα σεβάλλον, έτσι, να το εξηγήσω αυτό. Όχι, βάλουμε σεβάλλον text. Ωραία, επειδή το text είναι δεσμευμένη λέξη και είναι και όνομα πεδίου, για να μην ληφθεί υπόψη ως δεσμευμένη λέξη, το βάζουμε σε ανάποδα αυτάκια. Εντάξει, δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιώ σε κάθε όνομα της SQL. Σε παιδεία, σε πίνακα. Ωραία, όσοι δεν παρακολουθήσετε τα προετοιμασμένα ερωτήματα, όπου βλέπετε ερωτηματικό, γίνεται αντικατάσταση με το αντίστοιχο στοιχείο του array που περνάει ως δεύτερη παράμετρος. Και αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να το δείτε στο αντίστοιχο μάθημα. Γιατί. Ωραία. Εντάξει, συζήτηση σου με τον Τζον. Ναι, ίσον... Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις τζόλ εδώ, καθόλου. Α, πλανικά. Ναι, καθόλου πλανικό. Ναι, έτσι. Ωραία. Κάνε το μπάι σου. Εντάξει, και τέλος θα πρέπει να τα πιστέψω αυτά, αλλά έχω δύο πράγματα να πιστέψω. Το ένα είναι τα comments και το άλλο είναι το info. Πώς θα πιστέψω αυτά τα δύο πράγματα από μία συνάντηση. Θα τα βάλω σε ένα πίνακα. Ωραία, ναι, μπορώ να το βάλω κατευθείαν σε ένα πίνακα και να το επιστρέψω. Αντίθετα από τη C, αυτό γίνεται δουλεύει πολύ καλά εδώ πέρα, χωρίς προβλήματα. Δεν πρέπει να με νοιάσει, δεν έχει γίνει το JSON εδώ. Αρέ. Και νομίζω χρειάζεται μικρό ανέμεση και comments. Ναι, έτσι δεν το λέει. Η δεύτερη παράμετρος του αλέγου πρέπει να είναι κόσμος. Ωραία. Επίσης, επειδή το DBRF έχει την πρέση πίνακα, θα είσαι μόνος μου. Ωραία. Να το δούμε αυτό. Ωραία. Ερωτήσεις πάνω σε αυτό και πώς δουλεύει. Ναι, έχει array με δύο στοιχεία, έχει ένα κόμμα. Ναι. Στην μεταβλητή info και τίξη έχουμε database array και όχι database. Ναι, το DBRF που κάνει είναι έχει το ερώτημα και μετά κάνει fetch array όσο μπορεί και τα βάζει όλα σε ένα πίνακα. Επειδή αυτό εδώ θα επιστρέψει μόνο ένα στοιχείο, θα έχει ένα πίνακα που θα έχει μόνο ένα στοιχείο που θα έχει τις πληροφορίες μας. Και μετά παίρνει το πρώτο στοιχείο χρησιμοποιώντας αυτή τη δομή. Ας δούμε λίγο το DBRF να το κάνει. Mm-hmm. Εδώ πέρα. Αυτό που κάνει παίρνει ένα τμήμα κώδικα SQL και κάποια δεδομένα. Εκτελεί το ερώτημα και μετά στο πίνακα ROS βάζει κάποια γραμμή έτσι κάνοντας MySQL Fetch Array και στο τέλος επιστρέφει με κάποια μέσα. Ναι. Τι χρειάζεται να κάνουμε το info να γίνει info που κάνει. Ναι, γιατί εδώ πέρα. Στην ίδια περίπτωση θα έχει ένα πίνακα, αν δεν κάνει το μηδενικό, θα έχει ένα πίνακα που θα έχει ένα στοιχείο, το οποίο θα είναι ένα πίνακα που θα έχει τα παιδεία σου ως στοιχεία, ενώ στην άλλη περίπτωση θα έχει μόνο ένα πίνακα που θα έχει τα παιδεία σου ως στοιχείο. Στην ίδια περίπτωση είναι πολύ πιο εύκολο το API για αυτό που το χρησιμοποιεί. Ωραία, εντάξει. Υπάρχει πιο εύκολο. Είπατε γιατί το βάλαμε εκεί. Ποιο? Το ερωτηματικό. Ναι, το ερωτηματικό είναι προετοιμασμένα ερωτήματα. Αυτό που κάνει είναι στη θέση του ερωτηματικού εκεί πέρα αντικαθιστά το photo ID, την τιμή του photo ID, που είναι δεύτερη παράμετρος. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να το τρέξουμε αυτό, αλλά για να δούμε αν το κάνουμε σωστά ή είναι πολύ πιθανό να κάνουμε λάθη, ας κάνουμε το var dump, το αποτέλεσμα, που αυτό που κάνει ουσιαστικά μας δείχνει, είναι ότι μας δείχνει αυτό που περνάμε ως παράμετρο. Εντάξει, ναι. Ωραία. Οπότε μπαίνοντας σε αυτή τη σελίδα θα μας εμφανίσει το αποτέλεσμα της κλήσης αυτής της συνάντησης τώρα. Ωραία, πράγματι έχω κάνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι στο control. Μια
μια παρένθεση ακόμη δεν ήθελα. Είναι μια ακόμη παρένθεση. Μάλλον είχε κάποια ακόμη παρένθεση. Στο κοντρόλ. Στο πρώτο που ήταν ο Πέτρος. Πάμε. Όχι, στο προηγούμενο αρχείο. Ναι. Τι πούμε παρένθεση. Είναι ίσα. Α, ναι, ναι. Σωστά. Εντάξει, και τώρα βλέπουμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μας έχει επιστρέψει ένα πίνακα που έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η πληροφορία της φωτογραφίας. Και το δεύτερο είναι τα σχόλια. Τα σχόλια είναι και ένα γιατί δεν έχουμε φτιάξει ακόμα το σύστημα για να γράφουμε σχόλια. Ενώ το πρώτο έχει τις σωστές πληροφορίες, είναι το όνομα αυτού που την ανέβασε και η ημερομηνία. Έτσι, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πλέον για να εμφανίσουμε τη φωτογραφία. Ωραία, ας το κάνουμε. Ας φτιάξουμε ένα view το οποίο θα κάνει αυτά που θέλουμε. Ναι. Ωραία, ορίζουμε τη μεταβλητή φόντο που έχει αυτά τα δύο πράγματα, τις πληροφορίες και τα σχόλια και κάνουμε include το αντίστοιχο view το οποίο θα το φτιάξουμε τώρα. Ωραία, τι προτείνετε να γράψω μέσα στο photo view. Θέλουμε να μας εμφανίσει τα στοιχεία που έχουμε πάρει πλέον από τη βάση, να μας εμφανίσει με τον τρόπο που μας ενδιαφέρει. Θα παίρνει την get παράμετρο που έχουμε περάσει και θα καλύπτει στην art το photo get. Αυτό το κάνει ο controller. Το έχουμε κάνει ήδη. Το view τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να εμφανίζει την εικόνα και από κάτω να παίρνει τα στοιχεία του πίνακα για να εμφανίζει ένα-ένα. Ναι, ωραία. Σωστά. Έτσι, εμφανίζει πρώτα την εικόνα πάνω και από κάτω τα σχόλια κάνοντας αναφορές. Έτσι. Ωραία. Ας το κάνω αυτό. Τι είναι τις φωτογραφίες. Τι θέλεις. Τι τις φωτογραφίες. Ένα. Α, δεν είναι. Εντάξει, παίρνω το. Φυσικά είναι στη φέρνη. Ναι, είναι στη φέρνη. Εντάξει. Ναι, έχουμε ένα header, views header label και έχει και footer αντίστοιχα. Πηγαίνοντας έτσι πάλι στη διεύθυνση που παράγει το binary, όπως το έχουμε αποθηκεύσει. Αλλά πλέον δεν γνωρίζουμε κάποιο περιορισμό, μπορούμε να γνωρίσουμε ένα μεγαλύτερο περιορισμό μεγέθους. Πάλι να width, ξέρω εγώ, 600. Βάλε και ένα άλλο. Ωραία, ενώ στο προηγούμενο είχαμε 200 όρια για να μας το μικρύνει, εδώ δεν το έχουμε αυτό. Θα μας δείξει ένα μεγάλο. Ωραία, και από κάτω θέλουμε να εμφανίσουμε τα σχόλια. Όπως είπε ο συνάδελφος, θα πρέπει να κάνουμε μια επανάληψη. Το πρώτο στοιχείο του πίνακα φώτο. Το δεύτερο. Ναι, το δεύτερο στοιχείο του πίνακα φώτο. Πρέπει. Είναι ένα πίνακα, φώτο θα είναι αυτό νομίζω. Δεν λέγεται ενθρό, λέγεται φώτο. Περιέχει ένα πίνακα που έχει όλα τα σχόλια. Κάθε ένα από αυτά τα σχόλια είναι ένα πίνακα που έχει πληροφορίες. Οπότε θα περάσουμε από αυτά και μπορούμε να τυπώσουμε ότι ο Τάδε είπε αυτό. Προφανώς μπορούμε να τα έχουμε και σε μια λίστα αν θέλουμε αυτά για να είμαστε πιο σημασιολογικά σωστοί. Ωραία, οπότε αυτό που κάνει είναι δημιουργεί ένα LI για
κάθε ένα από τα στοιχεία του πίνακα photo 1. Το έχω username. Νομίζω το λες name. Άρα και εκεί μέσα τυπώνει το αντίστοιχο όνομα χρήστη και το αντίστοιχο κείμενο που έχει γραφτεί. Βάλε και ένα αντίστοιχο σε μισό άρεσε το δεύτερο. Και επειδή τα σχόλια μπορεί να περιέχουν χαρακτήρες ειδικού σε HTML, δεν θέλουμε να υπάρχει XSS πρόβλημα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνάρτηση εδώ HTML Special Charts για να γίνει αντικατάσταση. Όχι, δεν θέλει. Ναι. Ωραία. Και σε περίπτωση που έχει κάνει η είσοδο ο χρήστης, θα του επιτρέπουμε να γράψει και ένα σχόλιο, να εμφανίσουμε μια φόρμα εδώ. Επρέπει στον controller να ορίσει την λόγη έτσι. Ωραία, βλέπετε. Χρησιμοποιούμε συνόδους για να καταλάβουμε αν έχει κάνει είσοδο ο χρήστης και το στοιχείο user του πίνακα συνόδου έχει οριστεί μόνο αν έχει κάνει είσοδο. Αν δείτε στο logout, πήγε λίγο στο logout να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, όταν κάνει ο χρήστης logout, καλείται για set session user, οπότε πλέον δεν είναι ορισμένο αυτό και πηγαίνει πίσω στο home. Όταν αντίστοιχα κάνω login, δείξτε και αυτό. Εντάξει, αυτό που γίνεται είναι όταν μας επιστρέφει η authorize τα σωστά στοιχεία, ορίζονται το session user θα είναι αυτό. Οπότε όταν έχει κάνει, χρήστη, όταν έχει κάνει login ο χρήστη, είναι ένας πίνακας με τα στοιχεία του χρήστη. Το unset τι διαφορά έχει το destroy. Δεν υπάρχει destroy στην PHP όπως ξέρω. Υπάρχει μόνο unset. Destroy session. Ναι, αυτό είναι unset. Είναι, σταματάει να είναι ορισμένη μια μεταβλητή. Δεν είναι καταστρέφει όλη τη σύνοδο. Η σύνοδο συνεχίζει να υπάρχει, απλά η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν είναι ορισμένη. Θα μπορούσαν να κάνουν και τη destroy session. Εγώ την destroy του κρατάει μόνο τα άλλα που έχει το σπίτι. Δηλαδή, άμα ξανά έχει όχι, νομίζω ότι κάνει όντω destroy. Ωραία. Να συνεχίσουμε να τελειώσουμε το σελίδα προβολή φωτογραφία. Αυτό θα πρέπει το login να οριστεί στο controller, ώστε να μπορέσει μετά να το διαβάσει το αντίστοιχο view. Ωραία, οπότε αν είναι αληθές, τότε θα εμφανίσουμε τη φόρμα για να αποστάρει, ενώ αν δεν είναι μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τι, για να γράψεις ένα σχόλιο θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό. Εντάξει, οπότε πώς θα κάνουμε να γίνει εφικτό το να στείλω σχόλια. Αφού τα εμφανίζω μαζί με τη φωτογραφία, τι θα πρέπει να κάνω ώστε να μπορώ να αποθηκεύω σχόλια πέρα από το ότι έφτιαξα αυτή τη φόρμα. Γίνεται submit σε ένα PHP αρχείο. Ωραία, γίνεται submit σε ένα PHP αρχείο. Το οποίο θα τα καταχωρήσει στη βάση. Ωραία, πώς θα το εντάξω αυτό όμως στην. Λέει ο συνάδελφος στο action μου να έχω ένα αρχείο το οποίο να. Μην το γράψουμε ακόμα. Ή μπορούμε να το κάνουμε και με Ajax ασύγχρονα. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και με Ajax. Καλή ιδέα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο βέβαια. Μπορούμε να το κάνουμε μετά με Ajax. Αν μας μείνει χρόνο. Προτείνει ο συνάδελφος να έχουμε ένα αρχείο PHP το οποίο να αποθηκεύει στη βάση. Αυτά που θέλουμε, αυτό. Εντάξει, αλλά αυτό δεν ακολουθεί την λογική του MVC. Πώς θα το κάνω σε MVC? Τι θα πρέπει να φτιάξω για να γίνει σωστό MVC? Πες μας. Θα στείλουμε το σχόλιο σε ένα controller. Ωραία, θα στείλουμε πρώτα το σχόλιο σε ένα controller. Σωστά. Το controller θα στείλει το σχόλιο στο module. Ωραία, το controller θα καλέσει μια συνάρτηση από το αντίστοιχο model, έτσι. Ωραία, οπότε εδώ καλώ τον αντίστοιχο controller, θα είναι το. Ναι, do comment πες το, να ακολουθούμε την ονοματολογία των υπολείπων. Ωραία, εντάξει, ας φτιάξουμε και αυτό το controller να υπάρχει.
το drone θα πρέπει καταρχάς να ελέγχει αν έχει γίνει είσοδος. Γιατί προφανώς ότι απλά μας εμφανίζεται η φόρμα δεν λέει κάτι. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το HTML όπως έχετε δει με Firebug ή με άλλα εργαλεία. Εντάξει, οπότε θα πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος. Αν δεν είναι login, θα πρέπει να απορρίπτεται το σχόλιο. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, το οποίο θα γίνει με την κλίση μιας συνάρτησης στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη. Οπότε τι κάνει ο Πέτρος, ελέγχει αν είναι login και στη γραμμή 4 θα συμπληρώσει την κλίση στο bugger, ενώ στη γραμμή 5 κάνει retail, το οποίο σημαίνει ότι σταματάει η εκτέλεση αυτού του αρχείου. Σε διαφορετική περίπτωση κάνει γέννη στο index. Αυτή η γραμμή 7 δεν θα πρέπει ποτέ να τρέχει, εκτός αν ο χρήστης χωρίς να έχει κάνει login κάνει post, το οποίο κανονικά είναι αδύνατο, εκτός αν δημιουργήσει μόνο του τη φόρμα. Ωραία, εντάξει, εδώ θα πρέπει να κάνουμε include την αντίστοιχη βιβλιοθήκη και να καλέσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση, που δεν την έχουμε γράψει ακόμα βέβαια. Ας την κάνουμε, είναι η include comments, η leaps comment. Ωραία, η comment create. Δεν θυμάμαι να την κάνω φτιάξει. Όχι. Δεν έχω συμπληρώσει. Ναι, ας δούμε αυτό που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Πατώντας αυτή τη φωτογραφία πρέπει να μας εμφανίσει σε μεγαλύτερο, έχει πρόβλημα. Ωραία, όπως λέει στη γραμμή 23 έχει κάποιο συντακτικό σφάλμα. Μπορεί κάποιος να πει τι συμβαίνει, εγώ δεν μπορώ να το δω. Έλειπε ένα PHP από τη γραμμή 12, οπότε θεωρούσε ότι συνέχιζε HTML και οπότε είχε συντακτικό σφάλμα εκεί πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Α, έχεις βγει ερωτηματικά στο φώτο και δεν γίνεται στα δικά σου. Στο ίδιο SRC της εικόνας είναι εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο HTML μας. Αυτό θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε και κάνοντας validation εδώ πάνω. Πάνω στο HTML που παρήγαγε η PHP ουσιαστικά και όχι στο PHP κώδικά μας. Ναι, συγκεκριμένα λείπει ένα συλλογικό εκεί πέρα και το ερωτηματικό πρέπει να είναι και το δεύτερο. Ωραία. Και προφανώς λείπει και όλη η δομή HTML. Θέλω να κάνω include το header και το footer. Αυτά είναι δύο αρχεία views τα οποία τυπώνουμε την αρχή του εγγράφου και το τέλος του εγγράφου μου αντίστοιχα. Να το δείξουμε λίγο και το χέρι, δεν ξέρω αν το έχουμε δει. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το header είναι αυτό έτσι. Ξεκινάει το HTML και έχει ένα τίτλο. Ένα το footer κλείνει αντίστοιχα το body και το HTML. Για να μην αγάπη κάθε φορά. Ωραία, οπότε πλέον βλέπουμε ότι η εικόνα είναι μεγάλο και κάτω κανονικά θα εμφανίζονται τα σχόλια, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Επειδή έχω κάνει login, μου εμφανίζει όμως ό,τι μπορώ να κάνω υποβολή. Προφανώς γράφοντας κάτι ακόμα δεν θα συμβεί τίποτα. Εντάξει, υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το PhotoView που φτιάξαμε, με την προβολή της φωτογραφίας και των σχολείων. Πώς έγινε αυτό. Θες να δείξεις και λίγο τον κώδικα στο Systems Controller, μήπως υπάρχει κάποια πορεία. Εντάξει, εδώ είναι ο controller για την προβολή της φωτογραφίας. Και το αντίστοιχο view είναι εδώ πέρα. Ωραία. Εντάξει, ας φτιάξουμε τώρα τη συνάρτηση η οποία θα πρέπει να αποθηκεύσει τα σχόλιά μας. Είμαστε έτοιμοι να την καλέσουμε μέσα από το Do Comment Controller. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία. Εντάξει, στο Do Comment Controller αυτό που έχουμε φτιάξει προς το παρόν είναι να επιβεβαιώνουμε αν έχει κάνει είσοδο χρήστης. Σε περίπτωση που έχει κάνει είσοδο, θέλουμε να καλέσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση που βρίσκεται στο Leaves Comment. Εντάξει,
ξεπερνώντας τις αντίστοιχα τις παραδόσεις που χρειάζεται, που είναι το user ID, το photo ID και το κείμενο το οποίο θα πρέπει να εμφανιστεί. Ωραία, χρειάζομαι και ένα photo ID. Ναι. Λοιπόν, δείξε λίγο να το λύσουν το πρόβλημα τα παιδιά. Να το λύσουν το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν η συνάρτηση Comment Create παίρνει τα εξής, παίρνει το όνομα, το ID του χρήστη που θέλει να κάνει το σχόλιο, το ID της φωτογραφίας στο οποίο θέλουμε να γίνει το σχόλιο και το κείμενο από το σχόλιο. Και θα συμπληρώσουμε τον SQL κώδικα που χρειάζεται εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν γίνεται αυτό το submit, εμείς έχουμε μόνο το κείμενο και το user ID το οποίο μπορούμε να το πάρουμε από τη σύνοδο. Αλλά το photo ID δεν το έχουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το αποκτήσουμε σε αυτό το σημείο. Όταν κάνεις submit, δηλαδή τη φόρμα, στέλνεται μόνο το text. Έτσι. Το οποίο θα συμπληρώσει ο χρήστης. Και το user ID το γνωρίζουμε από τη σύνοδο, αλλά το που έκανε το comment, πώς μπορούμε να το βρούμε, σε ποια φωτογραφία είναι. Ναι. Με το location που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Και τι θα κάνω δηλαδή, τι θα γράψω στον κώδικα. Ναι, σωστά. Προφανώς πρέπει να στηριχθεί εκεί πέρα. Get. Να εμφανίζεται το ID πάνω. Το ID εμφανίζεται όταν παίρνεις τη φωτογραφία, εμφανίζεται το ID. Υπάρχει δηλαδή. Εδώ υπάρχει το ID. Κάνεις το zoom, να φανεί. Ωραία, το ID βλέπετε όταν μπαίνω στην προβολή της φωτογραφίας, φαίνεται κανονικά. Το θέμα είναι ότι όταν κάνω το submit μου, εδώ πέρα την προβολή, στέλνεται μόνο το κείμενο και τίποτα άλλο. Θα θέλαμε να σταλεί και η φωτογραφία ίσως. Το ID της φωτογραφίας να το βρούμε με κάποιο τρόπο άλλο. Ναι. Να βάλουμε ένα ακόμα πεδίο σε φόρμα κρυφό προφανώς το οποίο θα στέλνει την περίπτωση. Πολύ ωραία, ναι. Λέει ο συνάδελφος να προσθέσουμε στη φόρμα ένα ακόμα πεδίο το οποίο το tag του θα είναι hidden. Επιτέλους βρίσκουμε και μία χρήση. Να πώς χρησιμοποιείται λοιπόν το hidden. Που υπήρχαν και ερωτήσεις στο τέταρτο μάθημα νομίζω σχετικά με αυτό. Εντάξει, στο οποίο θα περάσω εγώ μέσω PHP το αντίστοιχο photo ID που αφορά τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη. Προφανώς αυτά τα πράγματα μπορεί ο χρήστης να τα αλλάξει, αλλάζοντας το HTML με Firebug για παράδειγμα, αλλά δεν το εμπιστευόμαστε, θα ελέγξουμε ότι η φωτογραφία υπάρχει όταν θα γίνει το σχόλιο. Να μην μπορεί να αποθηκεύσει όπου θέλει σχόλιο. Ωραία. Ας φτιάξουμε λοιπόν τώρα τη συνάντηση, ας καλέσουμε σωστά τη συνάντηση καταρχάς εδώ πέρα. Ναι, να δούμε αν έχει περάσει σωστά. Εντάξει, κάνοντας την προβολή, μας λέει μόνο το text, αν πάμε πίσω και κάνουμε refresh τώρα θα έχει και το hidden. Οπότε με το νέο HTML περνάει και το σωστό photo ID, το οποίο είναι το 1. Εντάξει, τώρα διαβάζοντας τα συγκεκριμένα πεδία από το post, μπορούμε να καλέσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση του backend για να δημιουργήσουμε τη φωτογραφία που μας ενδιαφέρει. Πάντα πρέπει να επιβεβαιώνουμε ότι ο χρήστης δεν πείραξε αυτά που σου στο δίκτυο. Εδώ αυτό που κάνει ο Πέτρος είναι ελέγχει αν η μεταβλητή photo ID post έχει πράγματι οριστεί. Υπό κανονικές συνθήκες αυτό θα ήταν αληθές. Διαφορετικά όμως, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει βγάλει το συγκεκριμένο πεδίο, θα ήταν ψευδές, οπότε θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ την εκτέλεση. Πάντα δεν υπάρχει όμως. Πώς? Πάντα δεν είναι Ναι, λέει ο συνάδελφος ότι το post photo ID δεν θα είναι πάντα ορισμένο. Γιατί να πρέπει να ελέγξω, μπορεί κάποιος να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Έχει κάποιος καμία ιδέα. Γιατί γίνεται αυτός ο έλεγχος στη γραμμή 7. Νικόλα. Άμα δεν το στείλουμε δεν θα είναι ορισμένο. Πώς, όμως αυτό στο HTML μας υπάρχει πάντα το input το συγκεκριμένο. Εκτός αν φτιάξεις κάποιες φόρμες πάλι. Σωστά. Αυτό είναι, πώς το λένε, δεν είναι στο διακομιστή, ουσιαστικά αυτός ο πίνακας. Σωστά. Ο πίνακας πώς είναι στο διακομιστή, ενώ η HTML φόρμα είναι στον client, έτσι. Και το client, ο καθένας μπορεί να το αλλάξει, μπορεί να γράψει ένα δικό του Firefox. Αλλά είναι το session, οπότε... Στο session όμως δεν έχουμε το photo ID αποθηκευμένο. Ναι, αλλά αν υπάρχει το session δεν θα κάνει και το MySQL ερώτημα. Ναι, θα πρέπει να ελέγξει το RM login. Αν είναι, τότε θα κάνει. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Θα φτιάξουμε μια φόρμα. Ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε από τη δική μας φόρμα, γιατί πρέπει να υπάρχει το session. Όχι, μπορεί να το κάνει ο χρήστης, απλά κρατώντας το cookie.
το οποίο του το έχουμε στείλει εμείς, στέλνοντας το ίδιο bookie, μπορεί να προσομοιώσει την φόρμα. Ναι, ωραία, ας δείξουμε λίγο πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει το πλαγί του Firefox που λέγεται Firebug. Είναι το Dom Inspector του Chrome. Εντάξει. Είναι ένα παρόμοιο extension σαν το Firebug. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι να επεξεργαστούμε τον κώδικα που μας έχει στείλει ο διακομιστής και να παράδειγμα να διαγράψουμε το συγκεκριμένο πεδίο. Πλέον η φόρμα μας έχει αυτό ακριβώς που θέλουμε και μπορούμε να στείλουμε κάτι που ο server δεν περιμένει. Με αποτέλεσμα να συμβούν πράγματα τα οποία θα είναι ανεπιθύμητα για το server. Ναι. Τι γίνεται άμα αλλάξω το value? Ναι, μπορώ να στείλω ό,τι φόρμα ID θέλω ουσιαστικά εδώ πέρα. Ας είναι ασφαλές. Θα πρέπει να ελέγξω ότι το συγκεκριμένο photo ID υπάρχει, αντιστοιχεί σε μια φωτογραφία πριν αποθηκεύσει το σχόλιο. Γιατί μπορεί ο χρήστης να στείλει μια φωτογραφία που δεν υπάρχει. Έτσι. Ωραία. Ας κάνουμε και αυτόν τον έλεγχο. Κάνε. Δεν πάρει το κείμενο. Εντάξει, με τον ίδιο τρόπο διαβάζουμε και το κείμενο. Ας κάνουμε για έναν έλεγχο ότι η φωτογραφία, το photo ID που μας περνάει, υπάρχει όντως αποθηκευμένο στη βάση σαν φωτογραφία, αφού ο χρήστης μπορεί να περάσει ό,τι θέλει. Μην κάνεις αυτό την B. Κάλεσε την... ναι, PhotoGet. Ωραία, η PhotoGet παίρνει ένα ID που και επιστρέφει τις πληροφορίες για τη φωτογραφία, αλλά αν δεν τη βρει, ας επιστρέφει να επιστρέψει false. Οπότε, αν αυτό είναι ακριβώς ίσο με false, τότε να κάνει return, εδώ πέρα, για να μην προχωρήσει να αποθηκεύσει σχόλιο σε μια φωτογραφία που δεν υπάρχει. Και ας κάνουμε και στην PhotoGet να την αλλάξουμε να επιστρέφει false όταν δεν υπάρχει φωτογραφία. Ωραία, η PhotoGet θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρχει συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά μπορούμε να μην το θεωρήσουμε δεδομένο. Στη γραμμή 59 μπορούμε να βάλουμε έναν έλεγχο. Αν ο συγκεκριμένο πίνακα είναι κενό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει φωτογραφία με το αντίστοιχο ID. Οπότε μπορούμε σε αυτήν την περίπτωση να επιστρέψουμε κατευθείαν false. Εντάξει, σε αυτήν την περίπτωση έχει 0 στοιχεία, ενώ αν δεν ισχύει το έλεγχο, τότε έχει ένα ακριβώ στοιχείο. Το συγκεκριμένο πίνακα, το συγκεκριμένο κείμενο στη βάση δεδομένων. Τι θα κάνω γι' αυτό? Ναι, κάλεσε την πέρα. Να τη συμπληρώσουμε κιόλας. Ωραία, υπάρχουν ιδέες για το τι να γράψω μέσα στον κώδικα της Comment Create. Που θα πρέπει ουσιαστικά να αποθηκεύσει το σχολείο μου. Εδώ λέω. Τι θα πρέπει να συμπληρώσω? Ναι. Ένα σχολείο. Insert into comments. Ωραία. DB statement, DB κάτι. Ναι, το DB εκτελεί το ερώτημα, το DB array εκτελεί το ερώτημα και κάνει fetch array. Έτσι. Να βάλουμε where comments τελεί, user ID, ίσον the user ID. Εδώ θα περάσουμε, εδώ είναι ορθωματικό, θα περάσουμε τις... Ναι, ωραία. Σωστά. Και το τελευταίο, comments τελεί αυτό το ID, ίσον το τελεί, ίσον είναι ορθωματικό. Ωραία. Κάποια παρέμβαση. Και θα βάλουμε ένα λίγο ένα. Πώς θα βάλουμε? Θα βάλουμε ένα λίγο ένα. Ναι, λέει εσύ θα βάλουμε και ένα λίγο ένα. Εντάξει, τι παρατηρήσεις υπάρχουν πάνω σε αυτό το ερώτημα? Ναι. Set δεν είναι. Ναι, εδώ έχουμε ένα set, χρειαζόμαστε set. Το πρώτο. Και... Δεν περνάμε πότε δημιουργήθηκε το σχόλιο. Δεν περνάμε πότε δημιουργήθηκε το σχόλιο, πώς το κάνουμε αυτό. Δεν θα περάσουμε ένα για παράδειγμα, να πούμε την ώρα αυτό. Πώς θα τη βρούμε? Με την time, την... Ωραία, πρέπει να συνάδελφος με την time, να δούμε την ώρα που θα συμβεί το insert
αλλά ίσως υπάρχει και κάποιος καλύτερος τρόπος. Και η now τη MySQL. Μπορούμε now σε MySQL κατευθείαν, έτσι, πιο εύκολα. Επίσης, αντί για end πρέπει να έχουμε κόμματα εδώ πέρα, συντακτικό στο άλμα αυτό. Και επίσης δεν μπορώ να έχω limit ένα στα inserts. Να σου πω, ναι. Δεν τα κάνεις. Ναι, τα κάνω. Να βάζεις όλα αυτά. Ναι. Ναι. Και σε μικρό στο limit 1. Ναι, θα το βγάλω στο limit 1 τελώς. Δεν μπορώ να το βγάλω στο insert. Ωραία. Και βάλει και ένα semicolon. Δεν είναι προβληματικό, αλλά ας το πάρουμε. Ωραία. Εντάξει, οπότε έχουμε συμπληρώσει αυτό. Και θα θέλαμε επίσης αυτή τη συνάντηση μάλλον να επιστρέφει και κάτι. Που συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να επιστρέφει το IP comment που δημιουργήθηκε σε περίπτωση που θέλει να το χρησιμοποιήσει κάπου. Δεν χρειάζεται αυτό. Κάνε απλά MySQL Insert. Όχι. Ωραία, οπότε με τη MySQL Insert ID παίρνουμε το ID του σχολείου που είναι Insert, έτσι, το increment και θα το επιστρέψουμε σε αυτό το σημείο για να φτιάξουμε το σχόλιο. Ωραία, οπότε ας φτιάξουμε και πήγαινε λίγο στο controller να προσθέσουμε και ένα redirection που φτιάχνει το σχόλιο. Ωραία, εδώ που κάνουμε return, θα θέλαμε να μην κάνουμε return τελικά. Θα θέλαμε να πάμε, ναι, να πάμε στην αντίστοιχη φωτογραφία, να γυρίσουμε πίσω. Οπότε θα περάσουμε αντίστοιχη παράμετρο photo και ένα συγκεκριμένο ID. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ. Ωραία, και τελεία. Ποιος θέλει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί εδώ δεν χρειάζεται να κάνει escape το K, το καλλιγραφικό K. Που ο Πέτρος από συνήθεια το έκανε λάθος. Γιατί ουσιαστικά πριν έπρεπε να το κάνει escape, ενώ εδώ δεν χρειάζεται να το κάνει escape και μάλιστα θα είναι και λάθος να το κάνει escape. Ναι. Δεν βρίσκομαστε στο HTML. Σωστά, δεν είμαστε σε HTML, είμαστε στο HTTP πρωτόκολλο, όπου δεν χρειάζεται κάποιο τέτοιο escape, έτσι. Ωραία, ας δούμε αν δουλεύει αυτό. Δεν δουλεύει. Εντάξει, γιατί δεν δουλεύει, μπορεί να μας πει κάποιος. Δεν κάναμε include τη βιβλιοθήκη, σωστά. Άρα, οπότε αφού δεν έχουμε κάνει include τη βιβλιοθήκη, δεν ορίζονται τη συνάρτηση, τώρα που την έχουμε κάνει include θα πρέπει να δουλεύσει. Ναι. Κάτι θα πρέπει να το increment πρέπει να είναι ελάχιστο σχόλιο. Δεν μπορούσα να το κάνω όμως από εκεί. Ξεχάσαμε να βάλουμε το increment στο ID, να το διορθώσουμε και μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε. Οπότε τα λέμε σαν να κάνουμε. Λοιπόν, φτιάξαμε τα σχόλια, βλέπετε πλέον. Έχουμε ποστάρει δύο σχόλια από τον Κάβο του Πέτρου και γράφοντας το σχόλιο μπορούμε να εμφανίσουμε και ένα ακόμα. Γράφει κάτι να πούμε. Ωραία, εμφανίζονται τα σχόλια τώρα που τα γράφουμε. Οπότε στο υπόλοιπο μισό του σημερινού μαθήματος ας φτιάξουμε κάποιες ακόμα σελίδες εδώ πέρα που θα έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Το προφίλ του χρήστη και τη δυνατότητα να προσθέσει κάποιον στους φίλους του. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με το προφίλ του χρήστη. Καταρχάς να δημιουργήσουμε κάποια links στα ονόματα χρήστη εδώ πέρα, ώστε να πηγαίνουν στο προφίλ. Από τη μία εδώ και επίσης τη λίστα των φωτογραφιών που έχουμε στην κεντρική σελίδα, πάλι να πηγαίνει στο προφίλ του χρήστη. Αυτό είναι μια απλή αλλαγή στο HTML μας. Εδώ στα σχόλια, μέσα στο strong που έχει το username, μπορώ να βάλω ένα link στο προφίλ του χρήστη. Εντάξει, πάλι χρησιμοποιώ αυτή τη μέθοδο με το controller και το πηγαίνει ένα user εδώ πέρα. Ενώ του περνάω πάλι την παράμετρο ID, φαίνεται ο κώδικας εκεί πάνω. Ωραία. Ναι, μήπως εκεί το user ID. Δεν είναι, να το πάρεις. Εντάξει, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πέτρος είναι ότι όταν διαβάζω τα σχόλια μιας φωτογραφίας, το user ID δεν το έχει διαβάσει από τη βάση μου, οπότε θα πρέπει να αλλάξω αντίστοιχα το backend για να κάνει σωστή ανάγνωση. Σε φώτο είναι. Ναι. Εδώ πέρα το user ID αυτό
αφορά ναι, το συγκεκριμένο σχόλιο και το υπάρχει. Ωραία. Οπότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε αυτό το link. Και όσο συμπληρώνει ο Πέτρος τα links και στη φωτογραφία, ας μου πει κάποιος ποιο θα είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε τη σελίδα του προφίλ του χρήστη. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, να έχει υπόψη ότι θέλουμε δομή MVC πάλι. Ναι. Να φτιάξουμε ένα controller που πρώτα θα παίρνει τα δεδομένα που βάζει τα δεδομένα του χρήστη και θα μας κάνει και ένα views που θα βάζει αυτά τα δεδομένα μέσα. Ωραία, λες στον άλλο θα φτιάξουμε ένα controller που να κάνει ένα SQL ερώτημα, να διαβάζει τα δεδομένα του χρήστη και να καλεί το αντίστοιχο view περνώντας τα δεδομένα. Εντάξει, το κάνουμε αυτό. Είμαστε εντάξει με τα links. Ωραία, θα φτιάξουμε αυτό το controller. Θέλουμε να διαβάζουμε το GetID που έχει περάσει ο χρήστης και να κάνουμε ένα ερώτημα SQL. Πού θα το κάνουμε αυτό το ερώτημα SQL. Σε ποιο αρχείο θα γράψουμε το ερώτημα SQL, το οποίο θα διαβάζει τις πληροφορίες του χρήστη για να μας δίνει το όνομά του, ας πούμε, με βάση το ID. Ναι, Νικόλα. Πρέπει να είναι λογικά στο libs κάθετος user.php καινούργιο, ας πούμε. Ωραία, ναι, λέει ο Νικόλας να το βάλουμε στο libs user.php. Να θυμηθείτε, το libs είναι ένας φάκελος που κρατάει τα models μας, μπορούσαμε να το λέμε και models. Έχει να κάνει την ονοματολογία αυτό. Υπάρχει για αυτό το αρχείο, αλλά δεν έχει κάποια συνάρτηση για να διαβάζουμε τα δεδομένα του χρήστη. Θα πρέπει να την προσθέσουμε. Έχει μόνο το authentication και το creation και το update. Θα πρέπει να φτιάξουμε και μια συνάρτηση. Ας την πούμε user κάτω παύλα get και να παίρνει ένα ID και να εκτελεί ένα ερώτημα. Κάνε return, array, shift. Ωραία, θα τρέξει ένα ερώτημα και θα διαβάσω τα αποτελέσματά του, έτσι όπως ήσασταν και στη φωτογραφία που είχα κάνει. Τα στοιχεία που με ενδιαφέρουν είναι το όνομα του χρήστη. Αυτά βασικά, το όνομα του χρήστη, αλλά... Ναι, την ημερομηνία που έχει φτιάξει το προφίλ του δεν το έχουμε σαν στήριο όμως, θα το προσθέσουμε. Α, ναι, το first name last name. Εντάξει. Και θα ήθελα και το εξής, θα ήθελα να μου εμφανίζει πόσα σχόλια έχει γράψει ο συγκεκριμένος χρήστης και πόσες φωτογραφίες έχει ανεβάσει ο συγκεκριμένος χρήστης. Σαν αριθμούς πάνω στο προφίλ. Αυτό θα πρέπει να μας επιστρέψει αυτή η συνάντηση. Θα σας γράψω και ένα το φόντο στην βάση για να το δείτε. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξω κάποια ερωτήματα που να μου επιστρέφουν το πλήθος των φωτογραφιών που έχει ανεβάσει και το πλήθος των σχολείων που έχει γράψει. Τι θα πρέπει να κάνω για να το πάρω αυτό. Καταρχάς, πόσα σχόλια έχει γράψει, το ένα. Ναι. Λοιπόν, select αστερίσκο ό,τι να είναι. From comments where user ID user ID ίσον το ID που θέλουμε και μετά αυτό θα το βάλουμε σε μία array και μετά θα κάνουμε MySQL num rows. Ναι, λέει ο συνάδελφος θα κάνουμε αυτό εδώ. Μετά να εφαρμόσουμε ένα MySQL number rows πάνω σε αυτό. Αυτό είναι σωστό. Υπάρχει και μια λύση η οποία ίσως είναι πιο γρήγορη από κάποιες συνθήκες, μπορεί κάποιος να τη σκεφτεί. Ένα SQL ερώτημα το οποίο ναι. Ένα SQL ερώτημα το οποίο κάνει αυτό ακριβώς που εννοούμε. Ναι. Είναι που κάνει count. Ναι, ωραία. Είναι μια συνάντηση σύνοψης.
Έτσι μπορεί να το κάνει και με αυτόν τον τρόπο. Και τα υπόλοιπα θα είναι τα ίδια. Εντάξει, το ίδιο πράγμα. Είναι απλά αυτό ελέγχεται να είναι πιο γρήγορο επειδή η SQL μπορεί να το βελτιστοποιήσει. Και γράφουμε ουσιαστικά και αυτό που εννοούμε τελικά και όχι κάτι διαφορετικό. Και τα ζήσω σωστά. Ναι, αυτά τις τρέξεις εκεί πέρα. Ναι, στο user get. Εντάξει, αυτό που κάνει ο Πέτρος τώρα εδώ πέρα είναι σε περίπτωση που στην γραμμή 54 βλέπω, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρήστης, σημαίνει ότι το DB array έχει επιστρέψει ένα κενό πίνακα, οπότε επιστρέφουμε false και αντίστοιχα στο view θα εμφανίσουμε ότι ο χρήστης που προσπαθείς να δεις δεν υπάρχει, ας πούμε. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα διαβάζουμε και τα υπόλοιπα πράγματα που μας ενδιαφέρουν από τον χρήστη, που είναι το πλήθος των σχολείων που έχει γράψει και το πλήθος των φωτογραφιών, το οποίο θα βρούμε με παρόμοιο τρόπο. Επειδή η συγκεκριμένη στήλη εδώ πέρα στην 59 account, 9 account αστερίσκο, δεν έχει ένα όνομα που μπορώ να το πάρω με την PHP εύκολα, της δίνω το όνομα των account και έτσι μπορώ να αφαιρθώ σε αυτήν μετά αφού κάνω το MySQL Fetch Array. Έχει κάνει και το ίδιο σε φωτογραφίες. Αν δεν βάζαμε το ask, ποιο ήταν το όνομα? Το όνομα δεν ξέρω τι θα ήταν. Νομίζω ότι θα ήταν το count παρένθεση αστεράκι, κλείνει παρένθεση, αλλά δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Αξίζουμε όσο επιστρέφει στη μορφή με τα 0-1-2. Ναι, επίσης με το MySQL Fetch Array επιστρέφει και 0-1-2-3, οπότε μπορείς να τα πάρεις και έτσι αν θέλει. Αυτό δεν το έχουμε πει, αλλά συνήθως βολεύει να τα ονομάζουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Δεν μπορείς να κάνεις JSON στις εμφανίσεις. Ωραία, επειδή πάλι θέλουμε να επιστρέψουμε τρία διαφορετικά πράγματα, έτσι θα επιστρέψουμε ένα πίνακα, ο οποίος θα έχει από τη μία το user τις πληροφορίες του χρήστη, από την άλλη το πλήθος των σχολείων που έχει γράψει και τέλος θα έχει το πλήθος των φωτογραφιών που έχει ανεβάσει. Βάλουμε ένα στιγμή των φωτογραφιών. Ναι. Count δεν υπολογίζει την πρώτη φορά που θα κάνετε ερώτημα. Σωστά. Γιατί κάνετε τέτοια ερώτηση? Γιατί αυτό επιστρέφει ουσιαστικά ένα πίνακα αποτελέσματος. Λέει ο συνάδελφος πώς γίνεται να χρειάζεται να κάνω fetch array για να έχω κάνει count. Αυτό επιστρέφει ένα πίνακα αποτελέσματος, ο οποίος έχει μία στήλη, αυτή εδώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει άλλο όνομα, αυτό που ορίζει ο Πέτρος, το οποίο θα λέει ότι έχουμε 5. Και άρα θα πρέπει να κάνω fetch array για να πάρω την πρώτη εγγραφή αυτού του πίνακα αποτελέσματος, που είναι και μοναδική. Ωραία, έχουμε γράψει και ένα ερώτημα εδώ πέρα ακόμα που διαβάζει το πλήθος των φωτογραφιών που έχει ανεβάσει ο χρήστης. Επίσης, μηδέν θα χρειαστεί στη σύγκληση. Ακόμα δεν κάνω τη φωτογραφία. Θέλεις από την πρώτη να μην είναι αποτελέσματος. Άφη καλέτα καθένατε. Ωραία, επειδή η DBRA που επιστρέφει τον πίνακα αποτελέσματος, έτσι βάζοντας μηδέν παίρνω την πρώτη γραμμή του πίνακα αποτελέσματος, και από το πίνακα αποτελέσματος μετά διαβάζω το πεδίο που με ενδιαφέρει, έτσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχω πρόσβαση στο αντίστοιχο πεδίο. Έτσι, το comment count είναι ένας πίνακας αποτελέσματος, το comment count 0 είναι η πρώτη εγγραφή του πίνακα αποτελέσματος, το comment count 0 comment count είναι το πλήθος των σχολείων με συγκεκριμένη τιμή του πεδίου. Ωραία, οπότε έχουμε επιστρέψει αυτό που μας χρειάζονται και μπορώ να τα αξιοποιήσω για να εμφανίσω το προφίλ του χρήστη. Αλλά καταρχάς ας δω αν πράγματι είναι τα σωστά χρησιμοποιώντα ένα var down στο αντίστοιχο controller. Κάνει και ένα include στην βιβλιοθήκη. Το photocount τι έκανε? Ναι, να το δείξουμε λίγο το photocount. Το photocount μετράει το πλήθος των φωτογραφιών με τον ίδιο τρόπο. Ναι, είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Ναι, είναι δύο ερωτήματα διαφορετικά. Να, πάρα πολύ. Έτσι, το ένα στο πίνακα φως και το άλλο στο πίνακα κόμμα. Ωραία, ας δούμε αν είναι σωστά αυτά. Ο ένα είσαι. Α, εντάξει. Ωραία, πήγαινε να το κάνει ο όνομα σου.
Spotify. Ωραία, πήγαμε στο σελίδα προφίλ και βλέπουμε ότι πράγματι έχει κάνει τρία σχόλια και να μας στέλνει φωτογραφίες και τα στοιχεία του είναι αυτά που βλέπουμε εκεί πέρα. Το όνομα, το επώνυμο και το username. Οπότε μας έδινε να τα βάλουμε σε μια σελίδα προφίλ και να τα εμφανίσουμε σωστά με HTML. Τώρα, πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα για να τα εμφανίσουμε με HTML. Καταρχάς, πού θα πρέπει να γράψω τον κώδικα μου για να το κάνω αυτό. Σε ποιο αρχείο. Θα πρέπει να γράψω το HTML του προφίλ χρήση. Να. Σε ένα καινούργιο αρχείο στο πάλι λογιούς, το ναι, λες να λέμε να φτιάξω ένα καινούργιο αρχείο στο φάκελο στο φάκελο views. Ξέρεις τι είναι το φάκελο που λέει Πέτρος εδώ. Σωστά, ακριβώς. Θα πρέπει να το κάνω αυτό. Να το πω user.php. Ερωτηματικό ID. Edition. Εδώ, πάνω στο αρχείο λες. User, τύπο profile.php, ρυθμαρκό, user ideation. Ναι, εδώ έχω ένα αρχείο το οποίο είναι στο server και το δημιουργώ αυτή τη στιγμή. Το ρυθμαρκό ideation, οτιδήποτε, είναι μέρος του HTTP ερωτήματος, το οποίο πάντα θα πάρει. Ποιο θα είναι το όνομα τη. Το όνομα του αρχείου θα είναι το user.php, ναι. Έτσι. Δεν μιλάω με το. User review, πώς θα λέω. Γίνεται το click και user review πάνω. Εντάξει. Ωραία. Οπότε εδώ ο controller πρέπει να κάνει το αντίστοιχο input, έτσι. Βλέπετε ακριβώς την οποία μισή εδώ πέρα που είχαμε πει ότι πρώτα ο controller διαβάζει τα στοιχεία που χρειάζεται, έτσι. Στη γραμμή 2-3 είναι η επαφή με τα δεδομένα του χρήστη, το input output. Στη γραμμή 9 φαίνεται ακριβώς το include της βιβλιοθήκης, άρα η επικοινωνία με το bucket. Και τέλος, στη γραμμή 14 θα συμπληρώσει ο Πέτρος ότι γίνεται η επικοινωνία με το frontend, δηλαδή το include to view. Μην το κάνεις έτσι τώρα, αυτό είναι λίγο. Δεν δουλεύεις τώρα, θα το πω έχεις, έτσι πάλι θέσεις. Στο αυτό. Δεν είχες καλύτερη ίσο ίσο ίσο. Και όταν και έπαινε με τίμη στα πλάνα, έπαινε με τρέλα. Ωραία, καλούμε λοιπόν τη συνάρτηση στο πάτη. Αν ο χρήστης δεν υπάρχει, το οποίο είναι μια περίπτωση, αν έχει περάσει λάθος ID, επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα, δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό εκτός αν πειράξει κάτι ο χρήστης. Διαφορετικά εμφανίζουμε το προφίλ του χρήστη που θα υπάρχει στο αντίστοιχο view. Τα πάλι πρέπει να εμφανίσουμε το πάνω μέρος της σελίδας και το κάτω μέρος της σελίδας και ενδιάμεσα θα εμφανίσουμε διάφορες πληροφορίες για τον χρήστη. Σε μια πιο προχωρημένη διεύθυνση του ίδιου site θα μπορούσαμε να εμφανίσουμε τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει ο ίδιος, τα σχόλια που έχει γράψει και ούτω καθεξής. Προς το παρόν, ας βάλουμε πέρα από τις πληροφορίες αυτές που δείξαμε, την δυνατότητα να το προσθέσουμε στους φίλους μας. Εντάξει, ας εμφανίσουμε λοιπόν τα δεδομένα, να δούμε αν φαίνονται σωστά και μετά να προχωρήσουμε σε αυτό. Βάλε, στον τίτλο βάλε το όνομά σου. Όχι, στο H2. Ωραία, εδώ φτιάξω τώρα μια κεφαλαία που περιέχει το όνομα του χρήστη. Και από κάτω θα εμφανίσουμε δύο αριθμούς. Θα είναι το πλήθος των φωτογραφιών και το πλήθος των σχολείων. Έχει κάποιος καμία πρόταση για τις σημασιολογίες σε HTML που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Η ερώτηση είναι τι είδους ετικέτα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για να δείξω το πλήθος των φωτογραφιών και το πλήθος των σχολείων που έχει γράψει ο χρήστης, τον αριθμό τους. Τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Να. Βασικά είναι πίνακα ή πίνακα. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίστα πίνακα, λέει ο συνάδελφος. Κάνω πίνακα, όχι και τόσο. Απλά επειδή είναι αριθμό φωτογραφιών, θα κάνω αριθμό, ίσω να πίνακα. Ναι, συμφωνεί ότι θα μπορούσε ο πίνακα να ταιριάζει με κάτι τέτοιο ή θα ήταν πιο κατάλληλη μια λίστα. Ανάλογα όπως το βλέπετε, έτσι είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Νομίζω ότι ο Πέτρος ήθελε να φτιάξει μια λίστα ορισμών. Όπου ο όρος που ορίζεται είναι η λέξη πλήθος φωτογραφιών και αυτό το οποίο ορίζεται έτσι είναι το αριθμό σου. Έτσι δείτε τώρα εδώ πέρα, νομίζω είναι και πιο κατάλληλο αυτό. Έτσι εμφανίζει τη λέξη photocam και μετά δείτε το πλήθος τους και από κάτω πάλι
τη φράση, ξέρω εγώ, comments count και αντίστοιχα το πλήθος τους. Και αν θέλουμε να εμφανίσουμε μόνο τους αριθμούς, θα μπορούσαμε το DT να το κρύψουμε και με CSS. Αλλά γράφοντας αυτή τη συγκεκριμένη σημασιολογία, έχω και σημασιολογικά πληρέστερο κώδικα, έτσι. Για μηχανές αναζήτησης, για κινητά και ούτω καθεξής. Ωραία, ας δούμε αν εμφανίζουν σωστά όλα αυτά. Μάλλον όχι. Δεν θυμάμαι, όχι, δεν είναι. Το user χρηστή. Ας τώρα έχουμε το πρόβλημα της γραμμή 5, το ID name της μεταβλητής user δεν είναι ορισμένο. Το οποίο σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με μεταβλητή user. Για να δούμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την βάρτα με εκεί πέρα μέσα στο ID2. Θα μας δείξει ότι υπάρχει το name, αλλά είναι μέρος του κλειδιού 0. Έτσι. Θα δείξω και στο τότε να φανεί καλύτερα, γιατί είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, επειδή το user έχει τρία πράγματα ουσιαστικά. Το πρώτο είναι οι πληροφορίες, το δεύτερο είναι το πλήθος των φωτογραφιών και το τελευταίο το πλήθος των σχολείων, ανάποδα. Θα πρέπει όχι να πάρουμε το name, αλλά να πάρουμε το name του 0. Γιατί θυμάστε ότι η συνάρτηση user get επιστρέφει τρία πράγματα, έτσι. Εδώ φαίνεται ότι η συνάρτηση έχει επιστρέψει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι τα στοιχεία του πρέτριου, το δεύτερο είναι το πλήθος των φωτογραφιών και το τρίτο το πλήθος των σχολείων. Οπότε, γράφοντας εκεί 0, παίρνω το αντίστοιχο πεδίο που με ενδιαφέρει. Εντάξει, βλέπετε ότι με το VAR είναι πολύ πιο εύκολο το debugging, μπορώ να βρίσκω προβλήματα που αντιμετωπίζω. Και πράγματι είναι το προφίλ του πρέτριου που έχει το font count και το comment count. Προφανώς σε ένα πιο ολοκληρωμένο site θα τα φτιάχνουμε και πιο όμορφα. Προφανώς προσθέσουμε τη λειτουργία να μπορεί κανείς να τον βάλει στους φίλους. Το οποίο πώς θα ξεκινήσουμε για να το φτιάξουμε. Θέλω να μπορώ μπαίνοντας στο προφίλ του Πέτρου, ως Διονύσης για παράδειγμα, να έχω ένα κουμπί που να μπορώ να τον προσθέσω στους φίλους, να τον ακολουθήσω δηλαδή, για να βλέπω τις φωτογραφίες του στην κεντρική σελίδα και αν τον έχω ήδη στους φίλους να τον αφαιρέσω. Εντάξει, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνω γι' αυτό. Θα έχουμε ένα if, το οποίο θα ελέγχει αν το όνομα από το session username είναι ίδιο με το user. Πολύ σωστά. Και αν δεν είναι ίδιο, θα υπάρχει δυνατότητα να προσθέσω. Ωραία, λέει συνάδελφος ότι το πρώτο πρόβλημα είναι ότι αν πίνω στο δικό μου προφίλ, δεν θα πρέπει να υπάρχει κουμπί προσθήκη στους φίλους ή αφαίρεσης, οπότε θα πρέπει να κάνω πρώτα αυτόν τον έλεγχο. Σωστά. Ας κάνω αυτόν τον έλεγχο, να βάλω το κατάλληλο B, παρακαλώ. Και διαφορετικά θα πρέπει να ελέγχει αν είναι ήδη φίλοι ή όχι και κάνοντας το table follows. Ναι, ωραία. Λες ένα άλλο σε περίπτωση που μπαίνω σε ένα διαφορετικό προφίλ, θα πρέπει να ελέγξω αν είμαστε ήδη φίλοι, κάνοντας ένα SQL ερώτημα, και σε περίπτωση που είμαστε να εμφανίσει το unfollow, ενώ σε περίπτωση που δεν είμαστε να εμφανίσει το follow. Σωστά. Θες να κάνεις. Α, πρέπει, ναι, πρέπει να ελέγξουμε και να έχεις κάνει το πρώτα απ' όλα. Έτσι. Το login είναι το default. Ναι, το reset. Εντάξει, ο Πέτρος αυτό που κάνει είναι κάνει τον έλεγχο στο controller έτσι ώστε να περάσει τη σωστή μεταβλητή εκεί πέρα ως παράμετρο. Στο view. Θέλουμε και έναν έλεγχο, αν είναι ήδη φίλος. Ναι, το βάλουμε. Βάλε πρώτα αυτό. Κάνα, ξέρω εγώ, πες το. Ωραία, αν έχω κάνει είσοδο και ταυτόχρονα δεν είμαι ο ίδιος, δεν βλέπω ο ίδιος το δικό μου προφίλ, βάζω το μεταβλητή κανένα true, έτσι ώστε το user θα κρατήσει και θα επίσης θα πρέπει να καλέσω τη συνάρτηση στο friendships αντίστοιχα για να δω αν είμαστε ήδη φίλοι, την οποία δεν έχω γράψει, θα πρέπει να την συμπληρώσουμε. Ωραία, είμαστε στο user view αυτή τη στιγμή, έτσι θα ελέγξω αν μπορώ να προσθέσω στους φίλους, θέλεις και δολάρια. Αν μπορώ να προσθέσω, να πάω δύο περιπτώσεις. Είτε είμαι στους φίλους με αυτόν, είτε δεν είμαι φίλος και να εμφανίσω το κουμπί αντίστοιχα προσθήκη ή διαγραφή από τους φίλους. Friend out, πες το. Καλά, δεν μπορεί να είναι get. Σωστά, ναι. Ναι, σωστά. Λέει ο Πέτρος εδώ πέρα ότι προσπάθησα να κάνει με ένα αλφα, αλλά τελικά το get δεν είναι σωστή χρήση του HTTP. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
Θέλει κάποιος να μας πει γιατί δεν είναι σωστή χρήση. Και γιατί ουσιαστικά η προσθήκη ή η διαγραφή φίλου θα πρέπει να γίνεται με HTTP POST. Ναι, γιατί τυπικά αλλάζει την κατάσταση της βάσης δεδομένων. Και εκεί πέρα δεν θα μας άρεσε κάποιος με μια get parameter που μπορεί να αλλάξει να κάνει κάποιο ερώτημα. Σωστά, ναι. Λέει ο συνάδελφος ότι πρόκειται για μια αλλαγή της κατάστασης στο διαχωριστή και γι' αυτό το HTTP POST είναι σωστό. Ναι, εκεί θα μπορούσαμε απλά να μπαίνουμε στο site με τα χέρια κάθε φορά. Αν το κάναμε με get. Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε όσα friend request ή όσα follow που θέλουμε. Αυτό δεν είναι πραγματικό πρόβλημα, γιατί γράφοντας ένα απλό πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε όσο post request θέλει πάλι. Πόσα θα μπορούσα και get. Όχι, γιατί θα τσεκάρει πρώτα αν είμαστε φίλοι ή όχι. Και στο get θα μπορούσα να τσεκάρει. Ναι. Βασικά είναι ότι θα φαίνεται και στο URL της σελίδας προσωπικής πληροφορίας όπως είναι το ID του username. Ναι, δεν είναι προσωπικές πληροφορίες γιατί ούτως ή άλλως φαίνονται μέσα στη φόρμα αυτές. Οπότε δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό. Το βασικότερο πρόβλημα με την χρήση που το έχουμε πει σε αυτό το αναφέρουμε. Όσο συμπληρώνει ο Πέτρος τα πεδία, θα βάλει ένα πεδίο που θα είναι το ID του χρήση, τον οποίο θέλουμε να προσθέσουμε στους φίλους. Δεύτερον, θα συμπληρώνει και δύο λόγια για το γιατί είναι κακό να χρησιμοποιούμε get αντί για post. Υπάρχουν κάποια εργαλεία σαν το Google Web Accelerator ή άλλα accelerators, τα οποία τι κάνανε. Όταν παίρνω σε μια σελίδα, κατεβάζουν όλα τα links που υπάρχουν στη σελίδα, έτσι ώστε όταν θα πατήσω να φορτώσω αμέσως πολύ γρήγορα. Και αυτό λέγεται επιτάχυνση. Αν εγώ αντί για post χρησιμοποιούσα εδώ get και είχα εγκατεστημένο ένα τέτοιο εργαλείο, σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα έμπαινα στο προφίλ του χρήστη, αυτόματα θα με πρόσθετε στους φίλους. Κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Έτσι, αντίστοιχα, αν είχα πια για διαγραφή φωτογραφιών, θα τη διέγραφε, ας πούμε. Ωραία, έχουμε συμπληρώσει και όλα αυτά και χρειαζόμαστε. Ωραία, ας φτιάξουμε και τον αντίστοιχο controller που θα κάνει το do follow. Είσαι στο προφίλ σου. Μπες να το πω. Θα φέρω στο 2 όπου βλέπετε το δικό μου όνομα. Εγώ έχω διαφορετικά πλήθη στις φωτογραφίες και στα σχόλια. Και υπάρχει το default επειδή είμαστε διαφορετικά άτομα. Πριν μια όχι, δεν ανέβασα. Θα το ανέβασα στο δικό μου λόγο. Ωραία. Εντάξει, ας κάνουμε τα εξής. Πρώτον, να το follow να γίνει unfollow αντίστοιχα, αν με έχει τους φίλους. Και δεύτερον, όταν το πατάει κανείς να υπάρχει ο αντίστοιχος controller ο οποίος θα κάνει αυτά που θέλουμε. Θα ξεκινήσουμε συμπληρώνοντας τα στοιχεία που χρειάζεται μέσα στο link. Δηλαδή μια συνάντηση που να μπορεί να κάνει τον έλεγχο, που χρειάζεται SQL ερώτημα. Και μία συνάντηση που θα προσθέτει και μία η οποία να αφαιρεί από τους φίλους. Να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να στείλουμε τα δεδομένα με post αλλά χωρίς να φόρμα. Ναι, η ερώτηση του συναδέλφου είναι αν μπορώ να στείλω δεδομένα με post χωρίς να χρησιμοποιήσω φόρμα. Ξέρει κάποιος την απάντηση σε αυτό. Χωρίς JavaScript πάντα. Ναι, ορίστε, η απάντηση του συναδέλφου είναι ότι μπορώ να το κάνω με JavaScript και με Ajax, έτσι. Σωστά, μπορώ να το κάνω έτσι. Και πράγματι, ας πούμε, στο follow και το unfollow σε ένα σύγχρονο site θα γινόταν με Ajax κάτι τέτοιο. Η φόρμα δεν μορφοποιείται το όχι, το οποίο μια φόρμα μπορεί να μορφοποιηθεί πολύ εύκολα. Αυτό που δεν μορφοποιείται είναι το file. Το οποίο από file. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να μορφοποιηθεί. Ναι, Fred, θα στη γράψω και όλα στην κομμή. Για να είναι καταλαβαίνω. Και αυτή είναι όταν φτιάξαμε την πρώτη φορά κάποιες μικρές αλλαγές. Υπάρχει και ένας διάγκας friendships. Έχει αυτά τα δύο παιδεία, το follower και το following. Εντάξει, αυτός ακολουθεί εκείνον. Οπότε οι φωτογραφίες του εμφανίζονται στο προφίλ του πάνω. Ωραία, και εδώ ουσιαστικά κάνω ένα insert στο πίνακα friendships. Μέσα στην συνάντηση user follow και περνάω τις αντίστοιχες παραμέτρους. Θα πρέπει να φτιάξω και μια συνάντηση για να κάνει τον έλεγχο. Ναι, αν υπάρχει φιλία. Πώς τι ερώτημα θα πρέπει να γράψω για να ελέγξω αν υπάρχει φιλία ανάμεσα στον Α και στο Β, αν ο Α ακολουθεί τον Β. Αν υπάρχει γενικώς φιλία. Αν υπάρχει, αν ο Α ακολουθεί τον Β συγκεκριμένα. Δηλαδή θα θέλω μια συνάντηση που παίρνει δύο user IDs. Λέγεται following, α και β ή τέλος πάντων follower following
Θα πρέπει να γράψω ένα ερώτημα, όχι μου πιάνω. Έτσι ώστε να μου βρει αν ο follower κάνει follow τον following και αν γίνεται αυτό επιστρέφει true, διαφορετικά να επιστρέφει false. Αυτό θα ήθελα. Πώς θα μοιάζει αυτό το ερώτημα? Ναι. Θα ψάξουμε για ένα πεδίο το οποίο το follower και το follower θα υπάρχουν σε ένα. Θα το κάνουμε select από το follower έτσι. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το ερώτημα. Κάτσο. Select follower και follower. Follower ίσον και follow είναι και follow. Σωστά, ωραία. Και θα πρέπει βέβαια να βάλω και ένα flow με. Οπότε με ένα τέτοιο ερώτημα μπορώ να πάρω αυτό που θέλω. Πώς με αυτό το ερώτημα μετά θα δω αν τέκα υπάρχει φιλία όμως. Βάζοντας ένα τέτοιο ερώτημα, θα πάρω κάποια στοιχεία, θα μου συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ερωτηματικά, θα μου δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Πώς θα δω αν τελικά υπάρχει φιλία ή όχι. Πώς θα... Θέλω μια συνηθή λογική η οποία θα μου επιστρέφει είτε αλήθεια είτε ψεύδος. Ναι. Θα κάνω ένα fetch array, πιάνω πίνακα συνάδειο δεν υπάρχει, άμα έχει έρθει ένα στοιχείο υπάρχει. Σωστό είναι αυτό. Κάποια άλλη άποψη. Ναι. Να το βάλουμε όλο όπως είναι σε μία if. Αν δεν υπάρχει, τότε το DBRA θα επιστρέψει false. Αλλιώς θα επιστρέψει πίνακα. Το DBRA πάντα επιστρέψει πίνακα, απλά μπορεί να είναι κενός. Αν δεν είναι DBRA. Ναι. Μπορούμε με τη MySQL Numbers να είναι. Ωραία, είμαι το MySQL Numbers. Και τη απόψη είναι σωστά. Θα μπορούσε να βάλει save την πέραση και να έχει το κενό. Μπορούσαμε να κάνουμε και ένα select count και να επιστρέψει το count. Σωστά. Σωστά. Λέω, συνάδελφο, μπορώ να το. Αυτό τον έλεγχο μπορώ να το μεταφέρω την PHP στη MySQL. Το οποίο έχει νόημα γιατί. Είναι καλό να ξέρει αυτό που θέλω να κάνω και αντί να κάνω εδώ select follower following, να κάνω select count. Ναι, ωραία. Εντάξει, και αυτό είναι ένα εναλλακτικό τρόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Ό,τι και να κάνω είναι περίπου το ίδιο. Οπότε έχω πλέον μια συνάρτηση η οποία αν ο follower ακολουθεί το following. Όχι. Αν ο following ακολουθεί το follower, όχι. Ο follower είναι ο following. Τότε επιστρέφει true ή αλλιώς επιστρέφει false. Ωραία, αν το κάνω λοιπόν είναι 0, γράψτε return, ίσον 1. Θα το πω return, rest, 0, count, ίσον 1. Ωραία, επειδή αυτή η συνάρτηση θέλω να επιστρέψει, κοιτάξτε είναι ολοκληρωμένη, θέλω να επιστρέψει ή τα λεφτά στις ψευδές, έχω βάλει να επιστρέφει και έχω βάλει πώς πάνω σε επιστρέφει μια λογική πρόταση. Παρακαλώ. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Τελικά θέλουμε 2 ή 3 ίσον. Δηλαδή. Εντάξει, σωστά. Λοιπόν, εδώ η λογική στο return είναι ότι αν δεν είσαι τότε extreme true, αν δεν είσαι extreme false, γιατί βάζω να επιστρέφει την λογική τιμή. Έτσι, και επίση υπήρχε κάποια ερώτηση σχετικά με το αν χρειάζεται τριπλό ίσον διπλό. Επειδή η MySQL δεν επιστρέφει όλα ω string, αν βάλω εδώ τριπλό ίσον θα έχω πρόβλημα, γιατί θα γίνει σύγκριση και τύπο και ο τύπο μου στο 1 είναι int. Επειδή δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι τέτοιο, μπορώ να βάλω ένα τριπλό ίσον και να είμαι εντάξει. Ναι, για ένα τριπλό και ένα τριπλό. Εντάξει, ωραία. Οπότε άσχετα χρησιμοποιήσω αυτή τη συνάρτηση μέσα στο controller μου. Σε περίπτωση που μπορώ να τον βάλω, δηλαδή δεν είμαι ο ίδιο και έχω την αλληλεγγύη, τότε να ελέγξω αν έχει following. Θέλει να την χωρίσει αυτή τη συνάρτηση, να την βάλει μέσα στο Leaves Friendships. Για να είναι καλύτερα δομημένη. Φτιάξω. Δεν το έχω. Α, το έχω. Friends. Ωραία. Δεν είναι σωστό, δεν είναι που λέω πράγματα εδώ πέρα. Ωραία, τη συνάρτηση δημιουργήσουμε αρχικά στο user.php που είναι μέσα στο Leaves, αλλά τελικά λέμε να τη βάλουμε στο Leaves Friend και να έχουμε υπέρ όλες τις συναρτήσεις που αφορούν τις φιλίες για μια καλύτερη οργάνωση. Έχω ήδη φτιάξει κάποιες συναρτήσεις. Friend Create, την οποία θα τη συμπληρώσουμε τώρα. Ναι, την έχουμε φτιάξει πέρα, θα πούμε
πούμε, ναι, friend it. Ωραία, και την άλλη, ας πούμε, friend exists, ξέρω, κάτι τέτοιο. Ωραία, καλώντας τώρα αυτές τις συναντήσεις, μπορώ να πάρω τις πληροφορίες που θέλω να εμφανίσω το κουμπί ή να με εμφανίσω. Και εδώ θέλω να περάσω το follower, το following, το οποίο είναι λίγο μπέρδεμα, η σειρά. Και εκεί εδώ λίγο θυμάμαι. Ωραία, αν εγώ λοιπόν ακολουθώ τον χρήστη με το συγκεκριμένο IP, τότε ορίζω μια μεταβλητή που μου λέει ότι θα πρέπει να το κάνω follow. Πες το όπως είναι ο following. Έχεις ένα W, Κωστάς ένα W. Ωραία, θεωρώ αρχικά ότι δεν τον ακολουθώ, εκτός αν διαψευθεί αυτό. Οπότε στην εκείνη την περίπτωση εορίζεται το following θα είναι true. Το κάνω να στον πάθο. Α, εντάξει. Ωραία, και θα χρησιμοποιώ αυτές τις μεταβλητές. Μπορώ στο αντίστοιχο view να κάνω να εμφανίσω το αντίστοιχο κουμπί, είτε follow είτε unfollow. Στο view, ας πούμε. Ωραία, οπότε η συνθήκη μου θα αλλάξει. Θα έχω λοιπόν δύο φόρμες, η μία θα εμφανίζεται στην μία περίπτωση, η άλλη στην άλλη περίπτωση. Θα αλλάζει το κουμπί, άρα το input θα είναι ακριβώς το ίδιο και η συνθήκη μου θα είναι πάλι διαφορετική. Οπότε θα αλλάζουμε αν εμφανίζεται το σωστό κουμπί καταρχάς. Είχες ξεχάσει να βράκεις το friends του σωστό. Ναι, γιατί. Τι έχει. Ναι, είναι friends. Ωραία. Εντάξει, ένας τεχνικός φάγκο υπάρχει εδώ πέρα. Να, μια συνάντηση μας ξέρουμε. Ωραία, εκεί υπάρχει το κουμπί follow. Αν το πατήσω, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Ωραία, ναι. Χρειαζόμαστε το controller του follow. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Να ολοκληρώσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό το μικρό application που έχουμε φτιάξει έχει αρκετά καλή γνώμη. Θα το ανεβάσουμε αν θέλετε να το διαβάσετε και αν θέλετε να το συνεχίσετε κιόλας ή να πάρετε κάποια στοιχεία από τις δικές σας εφαρμογές. Προσπαθήσαμε να είναι κάπως ασφαλές, βέβαια δεν είναι πλήρως ασφαλές. Έχουμε ξεχάσει κάποια πράγματα. Σαν αυτό που σας είπα στην αρχή με τη μεταβλητή ότι θα πρέπει να γίνεται σωστός έλεγχος για το αν υπάρχει το συγκεκριμένο αρχείο. Αλλά νομίζω είναι ένα καλό παράδειγμα για MVC και γι' αυτό το αναπτύξαμε και εδώ, να δείτε και τη δομή που κάνουμε. Ωραία, είμαστε πλέον στο Do Follow Controller. Ελέγχουμε πρώτα πάλι αν η αντίστοιχη μεταβλητή έχει ορισθεί από το χρήστη και αν έχει κάνει είσοδο. Αν ισχύουν όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε κάποιους στους φίλους μας. Ναι, να ελέγξει αν έχει κάνει. Ναι. Αν έχει ορισθεί λοιπόν το συγκεκριμένο και έχει κάνει λογική λοιπόν, μπορεί να καλέσει την αντίστοιχη συνάντηση από τη βιβλιοθήκη Libs Friends. Θα πρέπει να την κάνουμε και ένα include. Διαφορετικά, αν έχει ορισθεί, σημαίνει κάτι πήγε στραβά. Επιστρέφω πάλι στο link της λέξης. Διορθώνοντάς μου, θα πρέπει να βλέψεις.
unfollow. Και τώρα πατώντας unfollow θα έπρεπε να αλλάξει follow, αλλά έχουμε ξεχάσει να φτιάξουμε την friend delete. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να συμπληρώσουμε. Δεν έχουμε. Εντάξει. Οπότε θα ανεβάσουμε αυτό το κώδικα αν θέλετε να το συνεχίσετε και μόλις σας. Ελπίζω να ήταν μια καλή σύνοψη για όλα αυτά που έχουμε δει από κοντά. Μόνο το JAWS δεν χρησιμοποιήσαμε. Ελάτε αν θέλετε την Παρασκευή για να δείτε τις τεχνικές εργασίες των συναδέλφων σας και να παρουσιάσετε τις δικές σας όσοι έχουν μιλήσει για παρουσιάσεις. Και προσκαλέστε και τους φίλους σας γιατί θα είναι ένα ωραίο event νομίζω. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.